πες μου ένα πράγμα που έκανε για σένα θαυμάστρια και σου φάνηκε λίγο τρομακτικό, δηλαδή λίγο ότι όχι, τι μου τύχε τώρα. Μου έχει τύχει, ενώ κοιμάμαι σε γνωστό ξενοδοχείο, να τρυπώσει μια θαυμάστρια μέσα στο δωμάτιο την ώρα που κοιμάμαι. Έμενα σε μια σουίτα και είχε δύο πόρτες και δεν είχα κλείσει καλά τη μία πόρτα. Και μπήκε μέσα. Και μπήκε μέσα και εγώ ξύπνησα και την είδα δίπλα μου. Και τι έκανες ρε Γιάννη? Εσύ τι θα κάνεις σας παλιάρας άμα ξύπναγες και βλέπεις μια γυναίκα? Σας παλιάρας θα έκανα πράγματα. Σαν μενεγάκι θα έλεγα συγγνώμη, κάνατε λάθος. Και με τρομάξατε κιόλας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι προφανώς για να υπάρχει αυτή δίπλα σου, εσύ την έφερες, λέω, και δεν το θυμάσαι. Αυτό σκέφτηκα. Γιατί λέω πώς μπήκε μόνη της αυτή. Έχεις δίκιο. Λέω μάλλον την έφερε σε περίπτωση και δεν θυμάσαι τώρα τι έχεις κάνει. Ήπιες λίγο παραπάνω. Ναι, ήπιες λίγο παραπάνω και δεν θυμάσαι. Και λέω τώρα εγώ κοιμάμαι λίγο περίεργα. Κοιμάμαι εγώ. Στην αρχή έπαθα λίγο σοκ. Λέω μάλλον την έφερε, λέω μαλάκα και δεν θυμάσαι. Λέω κάποια στιγμή να σου δείξω πώς κοιμάμαι. Γιατί κοιμάμαι με το ένα μαξιλάρι εδώ και το άλλο από πάνω. Γίνουμε σάντουις και μου λέει μα έτσι σε βρήκα. Λέω τι εννοεί. Μου λέει, σε βρήκα να κοιμάσαι. Δηλαδή, δεν σου άνοιξα εγώ? Όχι, μόνη μου ήρθα. Πώς? Και αποκαλύφθηκε όλο το story. Τρομερό. Που ήταν λίγο τρομακτικό. Γνωριστήκατε μετά? Γνωριστήκαμε, ναι. Δεν ρωτάω παραπάνω, φεύγω. Πάω σε επόμενη ερώτηση.